Σήμερα είναι το πρώτο μάθημα σε μία σειρά από μαθήματα που θα κάνουμε απάνω στο θέμα της ενεργειακής ψυχολογίας. Σίγουρα δεν θα προλάβουμε να κάνουμε σε αυτές τις 4 συναντήσεις όλα αυτά που είναι γραμμένα στα χαρτιά και όλες τις όψεις της εφαρμογής της ενεργειακής ψυχολογίας. Γι' αυτό θα κάνω το μάθημα επίσης από τον Οκτώβρη, 5ης 7 με 9. Θα δούμε αν θα αρχίσουμε από εκεί που τελειώσουμε εδώ ή αν θα αρχίσω από την αρχή. Αυτό θα δούμε σύμφωνα με την συμμετοχή. Γύρω από το 1980, ένας ψυχίατρος από το Harvard University, ο Dr. Roger Callahan, ήταν σε απόγνωση γιατί δεν μπορούσε να βοηθήσει όσο αποτελεσματικά ήθελε τους ασθενείς του. Και δούλεψε συγκεκριμένα με μία κυρία που από την μέρα της γέννησής της είχε φόβο για το νερό. Και δοκίμασε τα πάντα, την σταδιακή προσέγγιση, την συζήτηση, ό,τι ήξερε σαν ψυχίατρο να βοηθήσει αυτή την κυρία. Και απλώς επέφερε η κυρία, δεν υπήρξε κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Και έτυχε, σε εισαγωγικά, μία μέρα, να πονάει πολύ το στομάχι της από το φόβο. Είδε το νερό γιατί πλησιάσανε την πισίνα του και έβλεπε το νερό και άρχισε να πονάει το στομάχι της βλέποντας το νερό. Και είχε κάνει πρόσφατα ένα σεμινάριο για το βελονισμό και της είπε, χτύπε εδώ κάτω από το μάτι σου, είναι το σημείο όπου καταλήγει ο μεσημβρινός για το στομάχι. Ίσως αν χτυπάς εκεί να σου περάσει το στομάχι σου ο πόνος. Χτύπησε εκεί και μετά από λίγα λεπτά, είπε στον Dr. Callahan, πέρασε. Και αυτός είπε, και πολύ καλά, πέρασε το στομάχι σου. Αλλά αυτό που πέρασε ήταν ο φόβος. Και το στομάχι βέβαια. Το στομάχι πέρασε, ο φόβος πέρασε. Αυτή η μέρα γεννήθηκε η ενεργειακή ψυχολογία. Αυτή η μέρα ανακαλύψαμε ότι μπορούμε να επιδρούμε στα συναισθήματά μας με το να επιδρούμε στο ενεργειακό μας σώμα. Ότι υπάρχει ένα ενεργειακό στοιχείο στο συναίσθημα. Εγώ γνώρισα την εργασία του Dr. Callahan για 18 χρόνια και δεν το δέχτηκα. Θεωρούσα αδύνατον με δική μου φιλοσοφία και κοσμολογία να φύγει ένα τόσο ριζωμένο φόβο με να χτυπάω στο μαγουλό μου. Όλα αυτά που είχα μάθει, όλα αυτά που είχαμε κάνει, τι νόημα είχε όλη η αυτογνωσία. Εντάξει. Και αντιστάθηκε για 18 χρόνια. Μετά συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν αυτό μια επιστημονική προσέγγιση. Ένας επιστήμονας δεν απορρίπτει κάτι χωρίς να δοκιμάσει, να κάνει ένα πείραμα. Και κάνοντας το πείραμα είδα πόσο αποτελεσματικό είναι. Και τώρα παίζει ένα τεράστιο ρόλο σε όλα τα σεμινάρια της αρμονικής ζωής, αλλά και στα προσωπικά ραντεβού, και πάνω από 50.000 γιατροί, ψυχίατροι και ψυχολόγοι γύρω από το κόσμο χρησιμοποιούν σήμερα τις τεχνικές αυτές για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ο Dr. Callahan έφυγε από το σώμα του πριν από περίπου 8 μήνες. Το σύστημά του όμως ήταν λίγο δύσκολο γιατί έπρεπε κάποιος άλλος να το κάνει. Το σύστημα λεγόταν Thought Field Therapy, η θεραπεία του πεδίου των σκέψεων, έτσι το ονομάζεται. Και για να εφαρμόσεις τη μέθοδο του έπρεπε να βάλεις ένα δάκτυλο σε ένα σημείο τεστ για το βελονισμό, υπάρχουν διάφορα σημεία, και με το άλλο χέρι να δοκιμάσεις την δύναμη του χεριού του άλλου. Ήταν μια αρκετά περίπλοκη διαδικασία. Και ο άνθρωπος ουσιαστικά δεν μπορούσε να το εφαρμόσει ο μόνος του. Ένα από τους μαθητές του, ο Gary Craig, αποφάσισε ότι θα δημιουργήσει ένα πρωτόκολλο για όλα. Ότι θα χτυπήσουμε σε όλα τα σημεία και σε μια τυχαία σειρά. Γιατί με τον Callahan έπρεπε να βρεις και την σειρά, όχι μόνο σε ποιο σημείο, αλλά ποιο σημείο πρώτο, ποιο σημείο δεύτερο και τρίτο. Και μετά γινόταν μία μάχη για περίπου 5-6 χρόνια, αν είναι δυνατόν, αυτό που κάνει ο Gary Craig, το EFT, που εμείς θα μάθουμε σε λίγο, αν είναι δυνατόν να είναι το ίδιο αποτελεσματικό με το TFT, που κάναμε όλη αυτή τη διαδικασία. Γινόταν στο ίντερνετ διάφορες θέσεις και αντιπαραθέσεις, ποιος έχει δίκιο, μέχρι το δεξί χέρι του Callahan, μια γυναίκα που δούλευε μαζί του για πολλά χρόνια, δοκιμήσε σε περίπου 50-100 άτομα, δεν θυμάμαι πώς ήταν, το EFT και βρήκε ότι είχε ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Ότι υπήρξαν τα ίδια αποτελέσματα όταν εφαρμόζουμε αυτό το τυφλό πρωτόκολλο, ανεξάρτητα με τι έχω, από το να κάνω όλη αυτή την έρευνα να βρω σε ποια σειρά και ποια σημεία θα χτυπήσουμε. Και το μεγάλο πλεονέκτημα τότε του EFT ήταν ότι ο καθένας μπορούσε να το κάνει μόνος του. Και δεν χρειαζόταν να πάει σε κάποιον και δεν χρειαζόταν να πληρώσει και μπορούσε να το εφαρμόσει όσες φορές την ημέρα ήθελε. Μία άλλη μαθήτρια του Callahan ήταν η Tapas Fleming, μία βελονίστρια που αφού έκανε τα σεμινάρια του Callahan δημιούργησε την μέθοδο TAT, Tapas Acupressure Techniques, όπου βάζουμε τα χέρια σε κάποια συγκεκριμένα σημεία καθώς περνάμε νοηρά από 7 βήματα. Και αυτό έγινε πολύ αποτελεσματικό και ιδιαίτερα για τραυματικές εμπειρίες, για κακοποίηση, για βιασμό, για εμπειρίες στο πόλεμο, σεισμούς, οποιοδήποτε έντονη τραυματική εμπειρία. Και όλες αυτές οι τεχνικές, και το EFT και το TAT και το άλλο που θα συζητήσουμε, όλα έχουν αποδειχτεί πολύ αποτελεσματικά σε σχέση με αλλεργίες και τροφικές ευαισθησίες. Γιατί τι είναι η αλλεργία και η τροφική ευαισθησία? Μία παρεξήγηση του σώματος όπου βλέπει κάτι σαν εχθρό όταν δεν είναι εχθρό. Δηλαδή από τη στιγμή που πάβει ο οργανισμός μου να βλέπει την γύρι σαν εχθρό ή το γλουτένι σαν εχθρό ή οποιοδήποτε ουσία σαν εχθρό, δεν αντιδράει με αυτό το μηχανισμό της αυτοάμυνας. Και έχουν βρει πολύ καλά αποτελέσματα και με το EFT και με το TAT, αλλά και με το BSFF, που δημιουργήθηκε από ένα άλλο μαθητή του Callahan, ο Larry Nims, ο οποίος δημιούργησε μία μέθοδο όπου χτυπάμε σε όλα αυτά τα σημεία, καθώς εστιαζόμαστε συγκεκριμένα συναισθήματα. Γιατί μέσα από τις έρευνες που κάνανε, αρχίσαν να δουν ότι υπάρχει ένας συσχετισμός μεταξύ συγκεκριμένων σημείων του βελονισμού και συγκεκριμένα συναισθήματα. Π.χ. εδώ για το φόβο και για το άγχος, εδώ στο μάγουλο. Εδώ στο δείκτη για την ενοχή ή την αυτοαπόρριψη. Στο μικρό δάκτυλο για το θυμό. Εντάξει. Εδώ στα φρύδια για το τραύμα. Εντάξει, για το πόνο. Και έτσι έχουν δημιουργηθεί και οι μικρές σειρές με 3 σημεία να χτυπάμε όταν έχουμε ένα συγκεκριμένο συναίσθημα. Αν δεν προλαβαίνουμε, να κάνουμε την ολοκληρωμένη σειρά. Αν αυτή η σύντομη σειρά δεν πετυχαίνει, τότε κάνουμε την ολοκληρωμένη σειρά. Γύρω από την ίδια εποχή, από άλλο άνθρωπο, δημιουργήθηκε το EMDR, μία διαδικασία όπου ο ψυχολόγος κάνει το δάκτυλό του μπροστά στα μάτια του ανθρώπου, μετά ανακαλύψανε ότι οποιοδήποτε εναλλάξει ρέθισμα, π.χ. να κομπάνει το πόδια εναλλάξει ή ακόμα τα μάγολα εναλλάξει, οποιοδήποτε εναλλάξει ρέθισμα στο σώμα, ενεργοποιεί κάποια διαδικασία πιθανόν κίνηση στα μεσφαίρια του εγκεφάλου και έχει ένα όμοιο αποτέλεσμα. Και έτσι μπορούσε να γίνει μια αποβεστοποίηση μέσα από αυτή την κίνηση των ματιών την ώρα που ο άνθρωπος συγκεντρώνεται στο ρέθισμα που έχει. Μετά κάποιος συνδύασα το EMDR με το EFT και αυτό βασικά κάνουμε στην αρμονική ζωή και πήρε δύο στοιχεία από το EMDR και το πρόσθεσε στο EFT. Μέχρι τότε το EFT το κάναμε ή με ένα χέρι ή με δύο χέρια, αλλά όχι χτυπώντας ένα λάξ. Αφού σκεφτήκαμε, εφόσον θα χτυπήσω έτσι και αλλιώς με δύο χέρια, αν μπορώ να χτυπάω ένα λάξ, θα έχω δύο αποτελέσματα. Την κινητοποίηση της ενέργειας στους μεσημβρινούς του βερονισμού και συγχρόνως το ένα λάξ ρέθισμα στη μεσφαίρια του εγκεφάλου του EMDR. Και το άλλο μέρος από το EMDR που προσθέθηκε στο EFT είναι στο τέλος να φέρω στο νου μου μία θετική αντίληψη και να δω κατά πόσο μπορώ να δω αυτό το ίδιο θέμα με μία άλλη αντίληψη. Τώρα υπάρχουν και πολλές άλλες τεχνικές, αλλά θα κάνω εισαγωγή σε αυτά την άλλη φορά, το Ho'oponopono, τη μέθοδο Sedona, του ακούγοντας την καρδιά, το εξισορρόπηση του εγκεφάλου, οι εμψυχωτικές ερωτήσεις. Γι' αυτό σας λέω δεν θα προλάβαμε σε 4 μαθήματα, αλλά σταδιακά θα ήθελα να γνωρίζετε όλους αυτούς τους τρόπους και να δείτε τι ταιριάζει εσάς και ποια σειρά, γιατί όλα αυτά συνδυάζονται. Συνδυάζονται και μεταξύ τους και συνδυάζονται με οποιαδήποτε μέθοδο, με ψυχοανάλυση, με μασάζ, με πνευματική θεραπεία, με αναδρομές, με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο. Συνδυάζονται πολύ άνετα. Και θα μπορέσουμε να χωρίσουμε αυτά σε δύο κατηγορίες, παρόλο που η κάθε μέθοδο περιέχει σε κάποιο βαθμό και τις δύο κατηγορίες. Οι δύο κατηγορίες είναι οι τεχνικές που διελύουν την παγιωμένη ενεργειακή αντίδραση που έχω προς ένα ερέθισμα, είτε το παρελθόντος, είτε το παρόντος, είτε το μέλλοντος, που σημαίνει ότι παρόλο που νοηρά έχω καταλάβει ότι δεν χρειάζεται να φοβάμαι και δεν χρειάζεται να πονάω ή να θυμώσω, έχω την ενεργειακή συνήθεια να φοβάμαι. Την ενεργειακή συνήθεια να πονάω ή να φοβάμαι. Τότε το EFT, το BSFF, το TAT ανήκουν στην κατηγορία των τεχνικών που αλλάζουν την ενεργειακή μου κατάσταση την ώρα που είμαι εστιασμένος στο ερέθισμα. Εντάξει. Οι άλλες τεχνικές και οι άλλες όψεις των προηγούμενων τεχνικών είναι η εγκατάσταση μιας νέας αντίληψης. Τώρα, αυτή η εγκατάσταση νέας αντίληψης έχουμε προσπαθήσει για πολλά χρόνια και κάνοντας ψυχοανάλυση και κάνοντας αυτογνωσία, αλλά και κάνοντας, διαβάζοντας βιβλία και μαθαίνοντας πνευματικές αλήθειες και καταλαβαίνοντας τι γίνεται. Δυστυχώς όμως δεν είμαστε ικανοποιημένοι με το βαθμό που μπορούμε να βιώσουμε αυτές τις αλλαγές στο σύστημα πεποιθήσεων και σε αυτές τις πνευματικές αλήθειες, γιατί υπάρχει η αυτόματη ενεργειακή αντίδραση να νιώθουμε όπως έχουμε μάθει να νιώσουμε. Άρα το κάθε συναίσθημα αποτελείται από 3 όψεις. Η πεποίθηση, που κάποτε δημιούργησε το συναίσθημα, που ήταν κάποτε η αιτία του συναισθήματος, το συναίσθημα και η ενέργεια, το ενεργειακό πεδίο του συναισθήματος, η ενεργειακή διάταξη αυτού του συναισθήματος, και θα μπορούσαμε να προσθέσουμε η ορμονική διάταξη, οι ορμόνες που εκκρίνονται από το υποθάλαμος, τα πεπτίδια, και οι συνάψεις στον εγκέφαλο. Τότε έχει δημιουργήσει μια παγιωμένη κατάσταση, όπου αυτό το συγκεκριμένο ρέθισμα, αυτή η συγκεκριμένη κουβέντα, η κριτική, η συμβουλή, η υψωμένη φωνή, η επιθετικότητα, το θέμα το οικονομικό, το φόβο για τα παιδιά μας, ό,τι μπορεί να είναι αυτά, είναι γραμμένα μέσα μας και σαν πεποιθήσεις που ίσως αρχίσουν να αλλάξουν, αλλά δεν βιώνουμε ακόμα το αποτέλεσμα της αλλαγής, αλλά και σαν ενεργειακή διάταξη, και σαν ορμόνες, αλλά και σαν συνάψεις στον εγκέφαλο. Ότι εμείς από τη μία πλευρά θέλουμε να βοηθήσουμε αυτή την αλλαγή του συστήματος πεποιθήσεων με το να απελευθερωθούμε από την ενεργειακή συνήθεια, να νιώθουμε με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Κάθε φορά που καταφέρνουμε εφαρμόζοντας μία τεχνική της ενεργειακής ψυχολογίας, οποιοδήποτε μέθοδο, να μπορώ να έχω στο νου μου συγχρόνως το θέμα, το ρέθισμα, αυτό που μου προκαλεί το πόνο, το στενοχώρια, το φόβο ή το θυμό, και να έχω συγχρόνως μια νέα αντίληψη για αυτό και ένα νέο τώρα συναίσθημα για αυτό, καταφέρνω έστω και δευτερόλεπτα μέσα στην άσκηση να έχω ένα άλλο συναίσθημα, αρχίζει μια διαδικασία της μεταμόρφωσης της ενεργικής μου διάταξης απέναντι σε αυτό, αλλάζει η ορμονική μου αντίδραση, εκκρίνω άλλα πεπτίδια τώρα σε σχέση με το συγκεκριμένο ρέθισμα και δημιουργείται τώρα νέοι δίωδοι στις συνάψεις του εγκεφάλου και συρρυκνώνονται οι παλιές. Τώρα, πόσες φορές θα χρειαστεί κάποιος να κάνει μία άσκηση της ενεργικής ψυχολογίας επάνω σε κάτι που τον αναστατώνει, μπορεί να είναι μία φορά, έχω δει και μία φορά, ειδικά αν έχει μία ρίζα η αιτία, και προσέξτε εδώ, η ευκολία του να αλλάξει κάτι δεν έχει σχέση με πόσο έντονο ή πόσο χρόνια υπάρχει. Έχει σχέση με πόσες ρίζες έχει. Το ότι αν έχω μία εμπειρία στα παιδικά μου χρόνια, με ένα σκύλο, με ένα αεροπλάνο, με ένα ύψος, με κάτι, εντάξει, και είναι μία η εμπειρία, μπορεί να έχω για 40 χρόνια ένα φόβο, ένα πανικό, και με μία εφαρμογή του EFT να διαλύεται για πάντα. Από την άλλη πλευρά, αν δημιουργήθηκε μέσα μου ένα μηχανισμό από το μπουρμπουρ στα παιδικά χρόνια, ξανά και ξανά, τι θα κάνουμε, τι θα γίνει, δεν έχουμε λεφτά, δεν είσαι εντάξει, τι θα πούνε οι γείτονες, αυτό μπορεί να θέλει κάποια χρόνια. Χρόνια. Γιατί έχει πολλές ρίζες, έχει πολλές αιτίες, καταλαβαίνετε. Και το δεύτερο πιθανόν είναι απαλό σε σχέση με το πρώτο. Με το πρώτο μπορεί να έχω κρίσεις πανικού και με το δεύτερο μην έχω κρίσεις πανικού. Οπότε μερικά πράγματα θα φύγουν εύκολα, άλλα θα φύγουν πιο αργά, δεν ξέρουμε ποια είναι αυτά. Εντάξει. Και γι' αυτό απλώς το εφαρμόζουμε και αφήνουμε το αποτέλεσμα. Πολύ σύντομα, γιατί περισσότεροι από εσάς έχετε ακούσει αυτό που θα πω, θέλω να αναφέρομαι στην θεωρία που έχω δημιουργήσει για τα 4 συστήματα πεποιθήσεων που εξηγεί σε κάποιο βαθμό πώς λειτουργούν οι τεχνικές της ενεργειακής ψυχολογίας. Η πρώτη κατηγορία των πεποιθήσεων δεν είναι ακριβώς πεποίθηση, είναι αυτό που ονομάζω συναισθηματικά φορτισμένη εντύπωση στο υποσυνείδητο. Ότι έχω μία τραυματική εμπειρία, ή δύο, ή τρεις, που με έχουν φορτίσει συναισθηματικά απέναντι σε ένα ερέθισμα. Και βιώνω ταχυπαλμία, βιώνω φόβο, βιώνω πανικό όταν υπάρχει αυτό, όταν βλέπω κάτι που μου θυμίζει αυτό, μία τραυματική εμπειρία. Τα λέω πολύ σύντομα, μπορείτε να τα διαβάσετε στα βιβλία. Το δεύτερο είναι τα λαθασμένα παιδικά συμπεράσματα. Αυτή είναι η δεύτερη κατηγορία που ανέφερα νωρίτερα. Λαθασμένες πεποιθήσεις που έχουν δημιουργηθεί μέσα μας, ότι δεν αξίζουμε, ότι δεν είμαστε ασφαλείς, ότι δεν είμαστε καλοί, ότι είμαστε αδύναμοι, ότι κινδυνεύουμε, ότι φταίμε για την πραγματικότητα των άλλων, ότι οι άλλοι φταίνε για δική μας πραγματικότητα. Πεποιθήσεις της κοινωνίας που έχουν περάσει μέσα στο υποσυνείδητο και όπως έχω επαναλαμβάνει πολλές φορές, σαν παιδιά τείνουμε να νιώθουμε πάντα ότι φταίμε εμείς. Αν δεν μας αγαπάνε, φταίω εγώ που δεν με αγαπάνε. Αν μου μιλάνε άσχημα, φταίω εγώ που μου μιλάνε άσχημα. Αν με αγνοούν, φταίω εγώ που με αγνοούν. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι ο μεγάλος μπορεί να έχει πρόβλημα. Ή λόγο να μην είναι κοντά μου ή να έχει άλλους λόγους που δεν μπορεί να συμπεριφέρεται σε μένα με τον τρόπο που όντως αξίζω. Η τρίτη κατηγορία των πεποιθήσεων είναι το λογικό εξελισσόμενο σύστημα πεποιθήσεων που βλέπουμε πράγματα, μαθαίνουμε πράγματα και αλλάζει η αντίληψή μας για τον εαυτό μας λογικά, για τον κόσμο, για τους ανθρώπους. Και η επιστήμη είναι ένα παράδειγμα του αυτού, αναγκάζεται να αλλάξει την αντίληψη της πραγματικότητας. Και το τέταρτο σύστημα είναι οι πνευματικές μας αντιλήψεις, η πίστη μας, πράγματα που πιστεύουμε χωρίς να μπορούμε να τα αποδείξουμε. Το σημαίνει πίστη. Άρα, τι κάναμε με την ενεργική ψυχολογία? Θέλουμε να ηρεμήσουμε και σταδιακά να εξαφανίσουμε τις αντιδράσεις που γίνονται από τις φορτισμένες εντυπώσεις και από τα λαθασμένα παιδικά συμπεράσματα για να μπορώ να βιώσω την λογική και την πίστη. Εντάξει. Αυτό κάνουμε με τις τεχνικές αυτές. Τώρα, υπάρχουν κάποια στοιχεία που είναι κοινά σε όλες τις τεχνικές της ενεργικής ψυχολογίας. Ποια είναι αυτά? Το πρώτο είναι ότι συγκεντρώνουμε ακριβώς στο θέμα. Δηλαδή δεν προσπαθώ να κάνω το νου μου να σκέφτομαι κάτι άλλο. Θέλω επευθείας επαφή με το φόβο μου. Επευθείας επαφή με το θυμό μου. Με το πόνο. Δηλαδή δεν προσπαθώ να καλύψω απολύτως τίποτα. Δέχομαι να νιώθω αυτό που νιώθω. Το επόμενο βήμα είναι να δέχομαι αυτό που νιώθω ή να δέχομαι τον εαυτό μου ότι νιώθω έτσι. Αν ντρέπομαι που νιώθω έτσι, αν θυμώνω με τον εαυτό μου που νιώθω έτσι, αν θυμώνω επειδή νιώθω θυμό, αν ντρέπομαι επειδή νιώθω θυμό, αν ντρέπομαι επειδή φοβάμαι, δεν μπορεί να προχωράει το θέμα. Τότε σε όλες τις τεχνικές της ενεργικής ψυχολογίας ξεκινάμε με την αποδοχή του τι νιώθουμε και την αποδοχή του εαυτού μας σαν άνθρωπο, σαν νου που έχει αυτή τη στιγμή αυτά τα συναισθήματα. Το δεύτερο είναι αυτό που λέγεται SUD, Subjective Units of Disturbance, οι υποκειμενικές μονάδες της διαταραχής. Μία διαδικασία μέσα από την οποία προσπαθούμε σαν παρατηρητές να αξιολογούμε πόσο έντονη είναι η διαταραχή. Από 0 ως 10. Όλες οι τεχνικές σε κάποιο βαθμό έχουν αυτό μέσα. Αυτό δεν είναι σημαντικό για την θεραπεία, γιατί δεν είναι ότι αν μπορώ να μετράω ή αν δεν μπορώ να μετράω έχω αποτέλεσμα. Αλλά το γεγονός ότι βλέπω το συναίσθημα σαν κάτι ξέχωρο από μένα, σημαίνει ότι αυξάνω τον παρατηρητή. Σημαίνει ότι υπάρχει ένα μέρος του αυτού μου που είναι έξω από το συναίσθημα και μπορεί να αξιολογήσει την ένταση του συναισθήματος. Και αυτό έχει μία αξία. Δεν πρέπει να είναι όμως εμπόδιο σε άτομα, ειδικά άντρες, που έχουμε μάθει να μην νιώθουμε, ότι δεν μπορώ να καταλάβω πόσο είναι, αλλά δεν θα έχω αποτελέσματα. Δεν ισχύει αυτό. Υποθετικά μπορείτε να δουλέψετε. Υποψιάζομαι ότι είναι 5, υποψιάζομαι ότι είναι 10. Δεν χρειάζεται να το νιώθετε και δεν χρειάζεται να βάλετε ένα αριθμό. Απλώς καταλαβαίνω ότι εγώ δεν είμαι αυτό. Έτσι. Το τέταρτο σημείο είναι η πρόθεση να αλλάξω, η πρόθεση να δεκτώ, να νιώθω διαφορετικά. Είναι οι δύο βασικές προϋποθέσεις, δηλαδή να δέχομαι αυτό που νιώθω, αλλά να δέχομαι να νιώθω αλλιώς. Δεν είναι η εύκολη υπόθεση αυτό. Καθόλου. Δηλαδή τώρα με την ενεργειακή ψυχολογία, που είναι αρκετά εύκολο να αλλάξουν συναισθήματα, βλέπουμε ένα άλλο πρόβλημα. Ότι δεν θέλω να απελευθερωθώ. Έχω κάνει μία επένδυση, μία ζωή. Προχθές έκανα το ίδιο σεμινάριο στο Φάληρο και κάναμε την Σεντόνα. Και όταν μία κοπέλα επέτρεψε το παράπονο, γιατί βαθιά μέσα στο ρόλο του θύματος, όταν επέτρεψε να μην νιώθει θύμα και να μην έχει πόνο και να μην έχει παράπονο, το κενό που ένιωσα ήταν τόσο μεγάλο που το πήρε πίσω. Ναι, λέει, το θέλω. Συνειδητά, το θέλω. Δεν αντέχω αυτό το κενό. Αν δεν είμαι ο αδικημένος, τι είμαι, είμαι ο αδικημένος. Καταλάβετε. Τώρα υπάρχουν πολλές μορφές της ψυχολογικής αντιστροφής, έτσι λέγεται στην ενεργειακή ψυχολογία, αντίσταση προς το να νιώθω καλύτερα, και θα αγγίξουμε αυτά, αλλά μάλλον του χρόνου. Τώρα θα τους μάθουμε τις τεχνικές, εφαρμόσουμε. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι όλα τα κομμάτια του αυτού μου συμφωνούν να νιώθω καλά. Το θυμό το θεωρούμε προστασία. Αν δεν θυμώνω, πώς θα προστατεύω τον εαυτό μου. Αν δεν έχω πόνο, πώς θα αξίζω. Αξίζω επειδή είμαι πονωμένος. Ο πόνος είναι το παράσημο που φοράω και που μου δίνει αξία μέσα στην ζωή. Πρέπει να νιώθω ένοχος. Δεν θα είμαι καλός άνθρωπος αν δεν νιώθω ένοχος. Χρειάζομαι την ενοχή μου για να νιώθω ότι είμαι καλός άνθρωπος. Τότε όλα αυτά είναι ότι ναι, λέμε ότι έχουμε την πρόθεση να αλλάξουμε, αλλά μπορεί να χρειαστούμε να δουλέψουμε όχι πάνω στο πρόβλημα, αλλά πάνω στο φόβο να μην έχω το πρόβλημα. Το φόβο το να μην πονάω, το φόβο το να μην θυμώνω, το φόβο το να μην έχω ένοχη, το φόβο το να μην έχω άγχος. Φοβόμαστε να μην έχουμε άγχος. Θεωρούμε ότι όσοι έχουμε άγχος είμαστε πιο έτοιμοι, πιο προσεκτικοί, πιο ασφαλείς. Αφού έχουμε κάνει αυτό, συγκεντρώνομαι στο θέμα, δέχομαι αυτό που νιώθω, αξιολογώ αυτό που νιώθω και δέχομαι τουλάχιστον θεωρητικά να νιώθω αλλιώς, να νιώθω καλύτερα. Τότε προχωρούμε στο πέμπτο στάδιο που είναι να κάνω κάτι να αλλάξει την ενεργειακή μου κατάσταση την ώρα που είμαι εστιασμένος σε αυτό. Τώρα, έχουμε μάθει στο EFT χτυπάμε στη σημεία, στο TAT κρατάμε κάποια σημεία, Στο BSFF πάλι χτυπάμε σε σημεία. Στο θεραπευτικό κώδικα κρατάμε τα χέρια μας σε κάποια σημεία, αλλάζοντας την ενεργική μας κατάσταση. Στο ακούγοντας την καρδιά κάνουμε αναπνοές και φέρνουμε στο νου μας κάποιον που αγαπάμε. Στη μέθοδο Σεντόνα περνάμε από μία διαδικασία που θα μάθουμε. Στην άσκηση εξισορρόπησης του εγκεφάλου παίρνουμε μία θέση των χεριών και ποδιών. Όλα αυτά είναι πράγματα που κάνουμε για να διευκολύνουμε την αλλαγή της ενεργικής μας κατάστασης την ώρα που είμαστε συγκεντρωμένοι στο ερέθισμα. Okay? Και το εφαρμόζουμε αυτό όσες φορές χρειάζεται να μειωθεί. Τώρα, όταν έχει μειωθεί αρκετά, τότε φέρνουμε το επόμενο στάδιο που είναι να κάνω την εγκατάσταση της νέας αντίληψης. Τώρα, στην αρχή με το EFT και το TFT δεν υπήρξε αυτό. Και δεν υπήρξε, και εγώ δεν ήθελα να το βάλω, γιατί ήθελα να μην καλύψουμε κάτι. Γιατί πολλοί άνθρωποι στο πνευματικό δρόμο καλύπτουν πάρα πολλά πράγματα με το να επιφανειακά να πιστεύουν κάποιες αλήθειες, αλλά είναι από εδώ και πάνω. Και το υπόλοιπο το ενεργειακό πεδίο βράζει. Εντάξει. Όμως είδα ότι και τι δύο πράγματα φοβόμουν με το EFT, ότι μπορεί να παρακάμπτει την διαδικασία της αυτογνωσίας, που σημαίνει να συνειδητοποιώ ποια ήταν η αιτία του προβλήματος και να μην καταλάβω όλη την διαδικασία που υπήρξε μέσα μου που δημιούργησε το πρόβλημα. Και δεύτερο, φοβόμουν ότι θα καλύψουμε πράγματα αν φέρναμε θετικές σκέψεις. Αυτό που έχω δει όμως είναι το αντίθετο, ότι με αυτές τις τεχνικές γίνονται ακόμα πιο γρήγορα οι συνειδητοποίησεις. Μέσα σε ένα session EFT 15 λεπτά έρχονται πράγματα στην επιφάνεια που μπορεί να έρχονται σε 3 ώρες συναντήσεις με έναν άνθρωπο. Ότι όλα έρχεται στην επιφάνεια από τη στιγμή που η ενέργεια κινείται. Και θυμάται αυτό, και θυμάται το άλλο, και βιώνει το άλλο. Και έρχονται διάφορες μνήμες στην επιφάνεια και καθόλου δεν παρακάμπτει την διαδικασία της αυτογνωσίας. Ακόμα αποφεύγουμε να φέρνουμε θετικές αντιλήψεις μέχρι να έχει μειωθεί η ένταση του συναισθήματος, αλλά υπάρχουν φορές που αν το έχουμε κάνει αρκετές φορές και δεν μειώνεται, ίσως είναι μεγάλο κλειδί να έχω μια εναλλακτική αντίληψη που φέρνω στο νου μου, και αυτό το ονομάζουμε EFT με επιλογές ή το TAT και άλλες τεχνικές, που τώρα φέρνουμε στο νου μας μια άλλη αντίληψη. Συνήθως όταν έχει μειωθεί αρκετά η ένταση, αλλά καμία φορά ίσως χρειάζεται και ακόμα αν δεν έχει μειωθεί. Ίσως είναι το κλειδί που μας επιτρέπει να ηρεμήσουμε. Okay. Και μέσα στη δεύτερη φάση της εγκατάστασης της αλήθειας μπορεί να γίνει επίσης οραματισμό, που να είναι επανάληψη σκέψεων, αλλά το κύριο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι ότι έχω συγχρόνως στο νου μου το ερέθισμα και τη νέα αντίληψη και το νέο συνέστημα. Ένα νέο association, ένα νέο συσχετισμός. Μέχρι τώρα αυτό το ερέθισμα το βίωνα μέσα από μια άλλη πεποίθηση ή μέσα από μια άλλη ενεργική αντίδραση και βίωνα ό,τι βίωνα. Αυτό που θέλουμε σαν αποτέλεσμα της άσκησης είναι συγχρόνως να μπορώ να έχω στο νου μου το ερέθισμα και συγχρόνως τη νέα αντίληψη και το νέο συνέστημα. Εντάξει. Ότι αυτό είναι μια μικρή ή μεγάλη εισαγωγή στην ενεργική ψυχολογία, ανάλογα με πόσο κουρασμένοι είσαστε και πόσο θέλετε να κάνουμε τεχνικές. Καμία ερώτηση πριν προχωρήσουμε να εφαρμόσουμε την πρώτη μέθοδο που είναι η μητέρα, αν θέλετε, το EFT. Αλλά περιμένω τα χαρτιά από εσάς να ξέρω τι χρειάζεστε και τι θέλετε να δουλέψετε. Καμία ερώτηση γενικά. Ναι. Είπατε στην αρχή ότι είναι αποτελεσματικό το TFT σε τις αλεξίες, αλλεργίες και τέτοια πράγματα. Όλα και το EFT. Να πείσω τον εαυτό μου ότι η γλουτένη ή η γύρι είναι φίλη μου. Ναι. Γιατί. Μπορώ να κάνω το ίδιο για την νοικοτήνη. Για την νοικοτήνη. Ναι. Ναι. Το είχαμε κάνει, μάλιστα, το κάναμε, δεν ξέρω αν σου συμφέρει να το κάνεις. Σίγουρα είναι καλύτερο να πιστεύεις ότι σου κάνει καλό να καπνίζεις, παρά να πιστεύεις ότι θα πεθάνεις αν καπνίζεις. Σίγουρα είναι καλύτερο. Το καλύτερο από όλα είναι να μην καπνίζεις, αλλά από εκεί και πέρα, αν θα καπνίσετε, καλό θα ήταν να πιστέψετε ότι σας κάνει καλό. Όντως, σοβαρά. Σοβαρά μιλάω. Γιατί αλλιώς έχετε δύο βλάβες. Έχετε την βλάβη του καπνού και έχετε την βλάβη της πεποίθησης ότι τώρα κάνω κακό στον αυτό μου. Αλλά εμείς το κάνουμε κάτι ακόμα χειρότερο με ανθρώπους που κάνουν χημειοθεραπεία. Και κάνουμε EFT για να βλέπουν το δηλητήριο της χημειοθεραπείας σαν θείο φως. Και η αντίδραση ήταν πολύ διαφορετική με την χημειοθεραπεία. Ναι, ναι. Ότι ακόμα στην χημειοθεραπεία μπορείτε να το κάνετε, ότι αυτό δεν είναι δηλητήριο, είναι μια θεραπεία. Αφού θα το κάνω, αν δεν το κάνω, καλώς. Αλλά αφού θα το κάνω, καλύτερα να μην νιώθω ότι τώρα μπαίνει δηλητήριο, θα μου πέφτουν τα μαλλιά, θα αρρωστήσω, θα έχω εμετό. Έχουμε δει σημαντική διαφορά. Δεν θυμάμαι, πολύ λιγότερο, πάρα πολύ λιγότερο. Δηλαδή δεν τους πέφτουν τα μαλλιά. Α, σχεδόν τίποτα, ωραία, οκ. Ναι. Εγώ έκανα EFT για τη σπαστικότητα. Για την σπαστικότητα, ναι. Πολλά συναισθήματα βγήκαν απάνω, αλλά αυτό δεν έφυγε, ούτε έβγαινε αυτή. Σιγά σιγά, θα γίνει. Συνέχισε, συνέχισε. Ναι, Ευαγγέλη. Είναι από το να ακούσαμε, ναι. Ναι, ή φαντάζεσαι ότι κάνεις τα χτυπήματα ή απλώς αφήνεις την επίγνωσή σου να περάσει από κάθε σημείο νιώθοντας ότι υπάρχει φως ή ενέργεια ή κάτι θετικό εκεί. Έχουμε ένα CD που έχει νοηρόη αυτή. Έχω δει ότι εκτυπώντας τα χέρια, απλά δηλαδή να φαντάζομαι ότι τα χέρια με τα πάω στα μάτια, ότι αμέσως η ένταση... Ωραία. Ό,τι βρίσκεται που σας βοηθάει. Δηλαδή κίνηση, νοερά, να φαντάζομαι ότι στα μάτια, να φαντάζομαι μια κίνηση. Φαντάζομαι ότι ο καθένας μπορεί να βρει διάφορους τρόπους που αλλάζει την ενέργειά του σε αυτές τις περιπτώσεις και βεβαίως. Οκ. Τώρα κοιτάξτε τα χαρτιά σας. Εντατικό της ενεργικής ψυχολογίας, μέρος Α. Θα τα πούμε αυτά στην συνέχεια. Αφήστε το για τώρα. Οκ. Τώρα σας δίνουμε τα μισά χαρτιά σήμερα και τα υπόλοιπα χαρτιά θα δούμε ή την επόμενη ή τη μεθεπόμενη φορά για να... Έτσι. Το εντατικό της ενεργικής ψυχολογίας. Εδώ βλέπουμε το πρωτόκολλο του EFT, που πιθανόν ξέρετε. Τώρα, αν χρειάζεστε περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να πάρετε το DVD ή να πάτε στην ιστοσελίδα μας και να δείτε ολόκληρο το σεμινάριο για το EFT, δωρεάν, είναι περίπου 3 ώρες. Υπάρχει στην ιστοσελίδα μας, πετάξει, λέει μάθετε EFT. Πατήστε το και δείτε περισσότερες λεπτομέρειες από όσους σας έχω δώσει σήμερα. Οκ, γυρίστε στην σελίδα, στη σελίδα 2. Τώρα, ξεκινάμε τώρα με το να αποφασίσετε κάποια θέματα που μπορεί να θέλετε να δουλέψετε και σήμερα, αλλά και στην διάρκεια του σεμιναρίου, αλλά και στην διάρκεια του καλοκαιριού, που θα έχετε χρόνο να δουλέψετε θέματα. Ξεκινάει με σωματικά προβλήματα. Γενικά η ενεργειακή ψυχολογία εφαρμόζεται σε ενεργειακά θέματα που είναι ή σωματικά προβλήματα ή συναισθήματα ή επιθυμίες. Εντάξει. Ή σωματικά προβλήματα ή συναισθήματα ή έντονες επιθυμίες. Γράψτε εδώ τα σωματικά θέματα που θα θέλετε να δουλέψετε. Στην δεύτερη λίστα γράψτε τα συναισθηματικά προβλήματα, τα συναισθήματα από τα οποία θέλετε να απελευθερωθείτε. Και στο τρίτο, προβλήματα σχέσεων, οικονομικά και άλλες εξωτερικές καταστάσεις. Η επόμενη στήλη λέγεται χρόνια, πόσο χρόνια έχετε αυτό. Και η τρίτη στήλη, η ένταση που έχει εσάς σήμερα. Καθώς εφαρμόζετε τις τεχνικές, θα παρακολουθήσετε μετά από 14 μέρες, ένα μήνα, 2 μήνες, που βρίσκεστε σε σχέση με αυτό το θέμα. Και θα παρατηρήσετε ότι όλα αυτά τα θέματα έχουν κοινές ρίζες και ακόμα να μην δουλεύετε ένα θέμα, η στιγμή που δουλεύετε κάποιο άλλο θέμα, πολύ πιθανόν τα άλλα θέματα που δεν δουλεύετε να μειωθούν, γιατί ένα πρόβλημα έχουμε και είναι ο φόβος. Αν δεν είχαμε φόβο, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Τότε είναι ο φόβος πίσω από τα συναισθηματικά, πίσω από τα σωματικά, πίσω από τα προβλήματα σχέσεων. Τότε σημειώστε τώρα και μετά θα προχωρήσουμε. Θα ρωτήσω κάτι. Χρήστο. Τι. Η ψοφοβία που ανήκει? Σε συναισθήματα, φόβος. Okay. Αυτή η λίστα μπορείτε πάντα να την κοιτάξετε, να προσθέσετε, να αφαιρέσετε από εκεί. Έτσι και λέω τώρα χρειαζόμαστε μόνο ένα θέμα. Να πω ότι πολλοί από εσάς δεν έχετε βάλει εδώ το email σας και το κινητό σας. Και είναι κρίμα γιατί δεν θα λάβετε επιθύμηση για τις τεχνικές και δεν θα λάβετε την ιστοσελίδα γι' αυτό. Καλύτερα θα είναι να μας αφήσετε αυτά τα στοιχεία. Οκ, θα προχωρήσουμε τώρα να εφαρμόσουμε το EFT. Θα φέρετε, επιλέξετε από αυτή την λίστα ή και κάτι άλλο αν έρχεται στο νου σας το θέμα που θέλετε να δουλέψετε και θα κάνουμε την τεχνική τώρα επάνω σε αυτό. Εντάξει, ότι επιλέξτε ένα θέμα που θέλετε να δουλέψετε, είτε σωματικό είτε συναισθηματικό. Okay. Και καθίστε ίσια, κλείστε τα μάτια σας, πάρτε μερικές πιο βαθιές αναπνοές με την βοήθεια της αναπνοής, ηρεμήστε. Και φέρτε στο νου σας το θέμα που θέλετε να δουλέψετε σήμερα. Και καθώς σκέφτεστε το θέμα αυτό, παρατηρήστε τα συναισθήματα που νιώθετε. και δεκτείτε αυτά τα συναισθήματα, δεκτείτε ότι νιώθετε έτσι. Και βαθμολογήστε τα από 0 ως 10, πόσο έντονα είναι. Okay. Ανοίξτε τα μάτια σας και τρίβουμε εδώ στο ευαίσθητο σημείο, λέγοντας νοηρά, παρόλο που νιώθω, και πείτε νοηρά το συναίσθημα ή τα συναισθήματα. Σχέση με, πείτε το ερέθισμα, αγαπάω και δέχομαι τον εαυτό μου. 3 φορές. Παρόλο που νιώθω, σχετικά με, αγαπάω και δέχομαι τον εαυτό μου. Και νιώστε αυτό. Τι την αποδοχή. Τώρα από την άλλη πλευρά θέλω να απελευθερωθώ από τι, πείτε το συναίσθημα, σε σχέση με, πείτε το ερέθισμα. Το ίδιο πράγμα δηλαδή και την άλλη. Το ίδιο, ναι, δέχομαι να απελευθερωθώ ή με συμφέρει να απελευθερωθώ, αξίζω να απελευθερωθώ, 3 φορές. Αν είναι σωματικό πρόβλημα, τότε αξίζω να απελευθερωθώ από το πόνο αυτό ή την δυσλειτουργία αυτή. Έχει σημασία πώς... Όχι. Και τώρα, έχοντας στο νου σας το θέμα που επιλέξετε και το συναίσθημα, χτυπάμε με όλα τα δάκτυλα εδώ στο πάνω μέρος του κεφαλιού, ένα λάξ. Και ερχόμαστε μπροστά τώρα και είναι 2 δάκτυλα, ο δείκτης και το μεσαίο δάκτυλο, εδώ στα φρύδια, καθώς σκεφτόμαστε το θέμα που επιλέξαμε. Τώρα στους κροτάφους, ένα λάξ. Τώρα στα μάγουλα, ένα λάξ, το συναίσθημα, ποιο είναι το συναίσθημα. Χείλη, πάνω και κάτω. Μασχάλες, ένα λάξ, σκεφτείτε το θέμα, ποιο θέμα δουλεύετε. Κλίδα. Και η πλάι των χεριών. Πάλι, στο πάνω μέρος του κεφαλιού. Φέρτε στο νου σας το θέμα. Ποιο είναι το θέμα σας που σας αποσχολεί. Ελάτε μπροστά τώρα με 2 δάκτυλα στα φρύδια. Στα φρύδια, εδώ. 2 δάκτυλα στα φρύδια. Κρόταφι. Ένα λάξ. Μάγουλα, ποιο είναι το συναίσθημα, ποιο συναίσθημα σας αποσχολεί. Χείλη, μασχάλες, κλίδα, πλάι των χεριών. Πάνω μέρος του κεφαλιού, όλα τα δάκτυλα και τους αντίχειρες. Ελάτε μπροστά τώρα με 2 δάκτυλα στα φρύδια, εκεί που ενώνονται με τη μύτη. Στους κροτάφους, ποιο είναι το θέμα σας, φανταστείτε το θέμα σας. μάγουλα, το συναίσθημα. Ποιο είναι το συναίσθημα? Χείλη, μασχάλες. Κλίδα με δύο δάκτυλα, εντάξει, και η πλάι των χεριών. Μία φορά ακόμα. Πάνω μέρος του κεφαλιού με όλα τα δάκτυλα. Σκεφτείτε το θέμα σας. Τώρα στα φρύδια αλλάζουμε την ενέργεια. Η ενέργεια κινείται στους κροτάφους. Τα μάγουλα. Τα χείλη. Μασχάλες. Κλίδα. Πλάι των χεριών. Τώρα πίσω από το χέρι εδώ, μάτια κάτω δεξιά, μάτια κάτω αριστερά, κύκλο με τα μάτια σε μία κατεύθυνση, κύκλο στην άλλη κατεύθυνση, το humming, 1, 2, 3, 4, 5, και καθίστε ίσια. Φέρτε στο νου σας το θέμα που επιλέξετε αρχικά. Παρατηρήστε τι νιώθετε. Και πόσο. Τι νιώθετε τώρα όταν σκέφτεστε αυτό το θέμα. Και πόσο. Ανοίξτε τα μάτια σας. Να εξηγήσω λίγο τις τρία στάδια της τεχνικής. Το πρώτο κομμάτι που τρίβουμε είναι για να διορθώσουμε ή να προλάβουμε πιθανή ψυχολογική αντιστροφή. Που δέχομαι τον εαυτό μου έτσι, αλλά δέχομαι και να αλλάξω. Okay. Οι δύο προϋποθέσεις για να φύγει η ψυχολογική αντιστροφή είναι να δέχομαι ότι νιώθω έτσι και να δέχομαι να μην νιώθω έτσι. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις. Το δεύτερο κομμάτι είναι τα χτυπήματα που θα ξανακάνουμε τώρα, που κάνει την ενέργεια να κινείται την ώρα που είμαστε εστιασμένοι στο θέμα. Το τρίτο κομμάτι που είναι λίγο περίεργο με τα μάτια δεξιά και αριστερά και τους κύκλους και το humming και το μέτρημα και το humming, είναι για να ενεργοποιήσει ένα λάκ στα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου και να ισορροπήσει την ενέργεια αφού έχουμε κάνει την ενέργεια να κινείται. Ότι έχουμε την διόρθωση της αντιστροφής, την κίνηση της ενέργειας και την εξισορρόπηση της ενέργειας με το κλείσιμο αυτό. Τώρα θα το ξανακάνουμε. Αν το συναίσθημα έχει αλλάξει, μπορεί να δουλέψει με το καινούριο συναίσθημα. Αν δεν έχει κατέβει καθόλου, θα δουλέψετε όπως δουλέψαμε νωρίτερα. Αν έχει κατέβει λίγο, θα προσθέσετε τη λέξη υπόλοιπο. Παρόλο που νιώθω ένα υπόλοιπο φόβο ή θυμό, του λέμε αυτό για το υποσυνείδητο να καταλάβει ότι δεχόμαστε να φύγει και το υπόλοιπο, δηλαδή ό,τι άλλο μπορεί να υπάρχει εκεί. Δεν πειράζει. Εστιαστείτε στο πιο έντονο. Τώρα, εμείς προτείνουμε να δουλέψετε στα βαθύτερα συναισθήματα. Ο θυμός είναι δευτερογενής συναίσθημα. Θυμώνω επειδή πονάω, επειδή φοβάμαι, ίσως νιώθω και ενοχή. Καλύτερα να δουλέψω το πόνο, την αδικία, το παράπονο ή το φόβο πίσω από το θυμό. Θα είναι πιο αποτελεσματικό. Δεν σας λέμε δεν μπορείτε να δουλέψετε θυμό, βεβαίως μπορείτε. Αλλά απλώς θα είναι πιο αποτελεσματικό να δουλέψω αυτό που υπάρχει πίσω από αυτό. Εντάξει. Οκ, θα το ξανακάνουμε τότε. τρίβομαι στο ευαίσθητο σημείο λέγοντας παρόλο που νιώθω και αν κατέβει λίγο λέμε ένα υπόλοιπο και λέμε το συναίσθημα σχετικά με αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου. Τρεις φορές. Τρεις φορές τρίβοντας. Παίρνουμε το δέρμα και κουνιέται το δέρμα επάνω στους μυς. Δεν χαϊδεύουμε το πουκάμισο. Εντάξει. Κινείται το δέρμα επάνω στους μυς. Αγαπάω και δέχομαι τον εαυτό μου. Από την άλλη πλευρά δέχομαι να απελευθερωθώ ή με συμφέρει ή θέλω ή αξίζω να απελευθερωθώ από και πείτε το συναίσθημα και το ερέθισμα. Τρεις φορές. Okay. Τώρα με το πάνω μέρος του κεφαλιού, καθώς είμαστε εστιασμένοι στο πρόβλημα, στο θέμα και ερχόμαστε μπροστά να αλλάξει με τα δάκτυλα στα φρύδια, εκεί που ενώνονται με την γέφυρα της μύτης, στους κροτάφους, αλλάζουμε την ενέργεια στα μάγουλα, συγκεντρωθείτε στο συναίσθημα. Ποιο είναι το συναίσθημα? Χείλη. Μασκάλες. Κλίδα. Πλάι των χεριών. Και ξανά, σκεφτείτε το θέμα σας, το πάνω μέρος, ποιο είναι το θέμα, τι είναι αυτό που σας αποσχολεί. Και ελάτε μπροστά στα φρύδια, καθώς το σκέφτεστε, και στα μάγουλα, και στα χείλη, σκεφτείτε το συναίσθημα, ποιο είναι το συναίσθημα, και στα συγγνώμη, είπα μάγουλα χείλη τώρα και μασκάλες και η κλίδα και η πλάι των χεριών. Και μία φορά ακόμα πάνω μέρος του κεφαλιού. Όλα τα δάκτυλα, ελάτε μπροστά στα φρύδια. Κρόταφη, μάγουλα, χείλη, μασχάλες. Σκεφτείτε το θέμα σας. Κλίδα και πλάι των χεριών. Τώρα για την εξισορρόπηση. Μάτια κάτω δεξιά, κάτω αριστερά. Κύκλο με τα μάτια, κύκλο στην άλλη κατεύθυνση. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Και καθίστε ίσια, κλείστε τα μάτια σας. Πάτε μερικές αναπνοές. Και φέρτε στο νου σας το θέμα που επιλέξετε και παρατηρήστε τι νιώθετε τώρα που το σκέφτεστε. Τι νιώθετε και πόσο έντονο είναι αυτό που νιώθετε. Τώρα σκεφτείτε αν υπάρχει μία άλλη αντίληψη που μπορείτε να έχετε για το θέμα αυτό. και ευθύτε μια άλλη αντίληψη που αν μπορέσετε να θυμηθείτε, να βιώσετε αυτή την αντίληψη, θα νιώσετε θετικά ή τουλάχιστον διαφορετικά. Και σκεφτείτε για λίγο αυτή την αντίληψη, αυτή τη νέα πεποίθηση. Που θα θέλετε να δυναμώσετε μέσα σας. Και δείτε κατά πόσο μπορείτε τώρα να υιοθετήσετε αυτή τη νέα αντίληψη σε σχέση με αυτό το θέμα. Μπορείτε να ανοίξετε τα μάτια σας τώρα. Σε αυτό το σημείο ή έχει μειωθεί σημαντικά ή έχει μειωθεί λίγο ή δεν έχει μειωθεί καθόλου ή έχει αυξηθεί. Όλα αυτές οι πιθανότητες υπάρχουν. Ανεξάρτητα από αυτό, γιατί ο στόχος του σεμινάριου είναι από τη μία πλευρά να κάνουμε τεχνικές, αλλά και να μάθετε να τα εφαρμόσετε, θα φανταστούμε ότι έχει μειωθεί αρκετά, θα το φανταστούμε τώρα, έχει μειωθεί αρκετά να εφαρμόσουμε το EFT με επιλογές. Okay? Για να προχωρήσουμε να μάθουμε και αυτό σήμερα και να έχετε αυτό για το καλοκαίρι. Κοιτάξτε την σελίδα 3. Σελίδα 3 και 4 και 5 στα χαρτιά σας είναι βασικά η εξήγηση που σας έκανε στην αρχή. Η σελίδα 6 είναι σχόλια από διάφορους ιατρούς, ψυχολόγους, ψυχίατρους για το EFT. Εντυπωσιακά είναι. Μελετήστε το, θα σας βοηθήσουν να έχετε ακόμα περισσότερη εμπιστοσύνη. Σελίδα 7 είναι η καθοδήγηση για την εφαρμογή του EFT. Εντάξει. Και σελίδα 8 έχει πιθανές εναλλακτικές αντιλήψεις. Τώρα, ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να διαβάσουμε αυτή την λίστα τώρα. Θα ήθελα να το διαβάσετε στο σπίτι σας, σελίδα 8, κάντε ένα σημείο για τον εαυτό σας, να διαβάσετε αυτές τις πιθανές εναλλακτικές αντιλήψεις. Εντάξει. Και πάμε στην σελίδα 9, εναλλακτικές αντιλήψεις. Εδώ υπάρχουν μερικές από τις πιο κοινές αντιλήψεις που μπορεί να θέλετε να βάλετε. Είμαι ασφαλής σε κάθε περίπτωση. Λείπει εδώ και λέμε ασαφής ανεξάρτητα. Είμαι ασφαλής ανεξάρτητα από. Είμαι ασφαλής ακόμα όταν. Αυτά είναι τα προβλήματα του word που το βλέπει. Σωστό είναι, ασαφής. Ο φίλος μου, ας πούμε, το παιδί μου, είναι ασφαλή σε κάθε περίπτωση. Είμαι ένα αιώνιο αν, είμαι αθάνατος, μόνο αν το πιστεύετε. Η ζωή μου δίνει κάθε στιγμή μόνο αυτό που είναι ευκαιρία για εξέλιξη. Η ζωή μου θα μου δώσει μόνο αυτό που είναι ευκαιρία για εξέλιξη. Η ζωή δίνει στο παιδί μου, στο σύντροφό μου, όποιος και να είναι, μόνο αυτό που είναι ευκαιρία για εξέλιξη. έχω την δύναμη να αντιμετωπίσω ό,τι μπορεί να συμβεί στην ζωή μου. Το παιδί μου, ο σύντροφός μου, έχει την δύναμη να αντιμετωπίσει ό,τι μπορεί να συμβεί στην ζωή του. Αξίζω αγάπη και σεβασμό όπως είμαι. Αξίζω αγάπη και σεβασμό ανεξάρτητα από εμφάνιση, χρήματα, αποτελέσματα, συμπεριφορά των άλλων. Αξίζω αγάπη και σεβασμό ακόμα όταν δεν έχω τα αποτελέσματα που θέλω ή δεν έχω σύντροφο ή όταν οι άλλοι δεν μου συμπεριφέρονται με σεβασμό. Και έχετε χώρο να γράψετε πολλά άλλα. Τώρα, αυτή ήταν μια πολύ πρόχειρη εισαγωγή σε πιθανές εναλλακτικές αντιλήψεις, γιατί θέλω να επικεντρωθούμε στις τεχνικές. Διαβάστε αυτή την λίστα και σκεφτείτε δικές σας. Πώς γίνεται EFT με επιλογές. Η EFT με επιλογές είναι μια εξέλιξη που δημιουργήθηκε από το Pat Carrington, η οποία ήταν μαθητής του Gary Craig, αλλά νομίζω και μαθήτρια του Gary Craig και νομίζω μαθήτρια του Callahan επίσης, που δημιούργησε το σύστημα ότι μπορούμε να προσθέσουμε στο EFT μία θετική αντίληψη που θέλουμε να δυναμώσουμε. Τώρα, το σύστημα που δημιούργησε είναι ελαφρά διαφορετικό από αυτό που κάνουμε, αλλά αυτό που θα κάνουμε είναι οπωσδήποτε αποτελεσματικό και μέσα στο σύστημα. Πώς το κάνουμε, λέει εδώ, μέχρι τώρα, κοιτάξτε εδώ στο χαρτί 9, στη μέση. Παρόλο που μέχρι τώρα ένιωθα, εδώ θα βάλετε το συναίσθημα που νιώσετε μέχρι τώρα για το θέμα που δουλέψαμε. Okay? Αν είναι ένα σωματικό πρόβλημα, παρόλο που μέχρι τώρα πονούσα ή είχα αυτό το σωματικό πρόβλημα, το βάζετε αυτό. Okay? Αλλά κυρίως δουλεύουμε με συναίσθημα αυτή τη στιγμή. Όταν ή σχετικά, εδώ γράφεται το ερέθισμα. Ότι παρόλο που μέχρι τώρα ένιωθα απόρριψη, όταν ο άλλος με έκανε σχόλια, εντάξει, ή όταν ο άλλος θύμωνα μαζί μου, εντάξει, ή δεν έκανα αυτό που ήθελα να κάνει, τώρα επιλέγω να θυμάμαι τι. Και εδώ θα γράψετε τη νέα αντίληψη που θέλετε να δυναμώσετε. Δηλαδή, παρόλο που μέχρι τώρα ένιωθα, εδώ γράφεται το συναίσθημα ή συναισθήματα, σχετικά με, εδώ γράφεται το ερέθισμα, τώρα επιλέγω να θυμάμαι και γράψτε εδώ την εναλλακτική αντίληψη, την θετική πεποίθηση, την πνευματική αλήθεια, ό,τι είναι αυτό που θέλετε να δυναμώσετε. Κάντε το τώρα για να προχωρήσουμε με την άσκηση. Εντάξει. Αυτό που δουλέψετε τώρα, αυτό που έχετε στο νου σας. Και από κάτω, μην το κλείσεις ακόμα, από κάτω λέει σύντομη φράση. Αφού γράφετε όλη την φράση σας, όλη την αλήθεια, η εναλλακτική αντίληψη, μετά θα ήθελα να βρείτε 3 με 5 λέξεις που είναι μια σύνοψη αυτής της αντίληψης. Πρέπει να είναι μικρή, γιατί το φέρουμε στο νου μας καθώς κάνουμε τα χτυπήματα. Okay. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Okay. Ποιος θέλει να μας δώσει ένα παράδειγμα. Ναι. Έχω τη δύναμη. Μέχρι τώρα, παρόλο που μέχρι τώρα, πες το. Έχω τη δύναμη να αντιμετωπίσω... Όχι, πες το όλο. Παρόλο που μέχρι τώρα... Μέχρι τώρα ένιωθα απογοήτευση επειδή πονάω. Ένιωθα απογοήτευση επειδή πονάω. Τώρα επιλέγω να θυμάμαι ότι έχω τη δύναμη να αντιμετωπίσω ό,τι μπορεί να συμβεί στη ζωή. Τώρα επιλέγω να θυμάμαι ότι έχω την δύναμη να αντιμετωπίσω ό,τι μπορεί να συμβεί στην ζωή μου. Η σύντομη φράση, δύναμη. Okay. Δύναμη να αντιμετωπίσω. Δύναμη. Άλλο παράδειγμα. Ναι. Εγώ μου, η Άνια θα φόβω για το ύψος. Και μετά... Πες μας μόνο την φράση. Παρόλο... Μικρή φράση. Α, παρόλο που ένιωθα φόβο... Παρόλο που μέχρι τώρα, βάτε το, μέχρι τώρα ένιωθα φόβο για το ύψος, τώρα επιλέγω να θυμάμαι... Τώρα ότι είμαι ασφαλής και δεν θα πέσω. Okay. Έχω ισορροπία και ασφάλεια. Okay. Τώρα επιλέγω να θυμάμαι ότι είμαι ασφαλής και δεν θα πέσω. Και η σύντομη φράση... Έχω ισορροπία και ασφάλεια. Ισορροπία και ασφάλεια. Έχω και κάτι άλλο που θέλω να πω. Ναι. Εγώ στην αρχή ξεκίνησα να φοβάμαι το ύψος όταν έκανα. Ναι. Και μετά άρχισα να φοβάμαι το χάος. Ναι. Κάτι τρύπες μαύρες. Ας το χάος προσωρινά. Η επόμενη εβδομάδα το χάος. Άλλο παράδειγμα. Άλλο παράδειγμα. Ναι. Παρόλο που μέχρι τώρα ένιωθα απόρριψη όταν οι άλλοι με υποτιμούσαν. Μια ερμηνεία αποδίνεις. Τώρα επιλέγω να θυμάμαι ότι αξίζω σε κάθε περίπτωση. Τώρα επιλέγω να θυμάμαι ότι αξίζω σε κάθε περίπτωση. Σύντομη φράση. Αξίζω. Οκ. Αλλά να έχεις ότι οι άλλοι σε υποτιμούν δεν είναι γεγονός, είναι ερμηνεία. Όταν οι άλλοι μου κάνουν κριτική, όταν μου υψώνουν την φωνή, γιατί ότι σε επιτιμούν είναι δική σου ερμηνεία του τι κάνουν. Ναι, Ηλία. Παρόλο που μέχρι τώρα ένιωσα πίκρη απογοήτευση και φόβο. Και παρόλο που μέχρι τώρα ένιωσα πίκρη απογοήτευση και φόβο, όταν... Όταν μου συμπεριφερόταν άσχημα τα παιδιά μου... Και τώρα επιλέγω να θυμάμαι ότι χρειάζονται βοήθεια. Και η σύντομη φράση χρειάζονται βοήθεια. Ή τους αγαπάω. Αν συγκεντρώνεσαι στην αγάπη σου, δεν θα νιώθεις όλα τα άλλα. Τους αγαπάω. Και ακόμα όταν συμπεριφέρονται έτσι. Η αγάπη είναι πάντα η λύση. Σήμερα έλαβε ένα email με μια περίπτωση μια γυναίκα, ένα παιδί σκότωσε το παιδί της πριν από 17 χρόνια και πήγε φυλακή και μετά από κάποια χρόνια η γυναίκα αυτή άρχισε να πάει στη φυλακή να τον γνωρίζει, κατάφερε να τον συγχωρέσει και τώρα ζουν σε διπλανά σπίτια και είναι πολύ κοντινοί και λέει εκεί η μη συγχώρεση ήταν σαν καρκίνο μέσα μου. Και δεν κέρδισα αυτός με την δική μου συγχώρεση, κέρδισα εγώ. Και αυτός τώρα κάνει μια ιεροπιστολή που γυρίζει και διδάσκει την συγχώρεση και προσπαθεί να συγχωρέσει τον εαυτό του. Θέλω να πω ότι η αγάπη, η συγχώρεση είναι πάντα η λύση σε αυτές τις περιπτώσεις. Άλλο ένα παράδειγμα και μετά προχωράμε. Παρόλο που μέχρι τώρα, ναι Μαρία. Και παρόλο που μέχρι τώρα ένιωθα αδικία, όταν τηλεφωνώ στην κόρη μου και δεν σηκώνει το τηλέφωνο, τώρα επιλέγω να νιώθω κατανόηση. Επιλέγω να νιώθω κατανόηση. Και το κλειδί θα είναι κατανόηση. Οκ. Όχι, δεν το σηκώνει, δεν σηκώνει. Η ερμηνεία ότι δεν με αγαπάει αν δεν το σηκώνει. Ότι δεν το σηκώνει, δεν το σηκώνει. Ναι, αν δεν το σηκώνει. Ναι. Να πω κάτι άλλο που μπερδεύομαι. Εδώ μήπως, επειδή νιώθω και αυτοαπόρριψη, μήπως εκεί είναι καλύτερα να πω επιλέγω να βιώνω την αξία μου. Όπως θέλεις. Ή θα βιώσεις κατανόηση για την κόρη σου, ή θα βιώσεις την αξία σου. Επιλέγεις εσύ. Γι' αυτό λέγεται EFT με επιλογές. Γιατί υπάρχουν άφθονες επιλογές. Μπορεί να επιλέγετε να κατανοήσετε τον άλλο, μπορεί να επιλέγετε να νιώθετε την αξία ή την ασφάλεια σας. Υπάρχουν διάφορες επιλογές. Μας βάζει και σε προσωπική ευθύνη αυτό. Ναι, Έχουμε την ευθύνη, το επιλέγω τι θέλω, πώς θέλω να δω αυτό το πράγμα από εδώ και πέρα. Τώρα, θα σας δίνω 1 λεπτό ακόμα να γράψετε το δικό σας. Παρόλο που μέχρι τώρα γράψτε το συνέστημα, ένιωθα, όταν γράψτε το ερέθισμα και γράψτε την φράση τι επιλέγετε να θυμάστε, και την σύντομη φράση. Για το χάος. Το γράψετε, είμαστε όλοι έτοιμοι. Οκ. Εφόσον είμαστε έτοιμοι, τώρα τι θα κάνουμε. Το παλιό σύστημα, ή το σύστημα που ζήκεται, θα κάνουμε μία σειρά λέγοντας το αρνητικό, ο πόνος, μία σειρά λέγοντας το θετικό και μία σειρά λέγοντας εναλλάξ το αρνητικό, το θετικό, το αρνητικό, το θετικό, το αρνητικό, το θετικό. Εμείς, και μπορείτε να το κάνετε έτσι και υπάρχει η περιγραφή στο βιβλίο μου, νομίζω, η ενεργική ψυχολογία. Αυτό. Εμείς απλώς θα κάναμε το θετικό. Μόνο το θετικό. Απλώς να ξέρετε ότι υπάρχει και αυτό το σύστημα που κάνω μία σειρά χτυπώντας, λέγοντας το αρνητικό, το φόβο, το θυμό, ό,τι μπορεί να είναι. Μία δεύτερη που λέω μόνο το θετικό και ένα τρίτο που λέω εναλλάξ το ένα και το άλλο. Εμείς θα περάσουμε τώρα χτυπώντας τα ίδια σημεία, κάνοντας την ίδια τεχνική, αλλά εκεί που χτυπάμε θα φέρουμε στο νου μας την σύντομη φράση για την αλήθεια που θέλουμε να θυμηθούμε. Αλλά πώς γίνεται. Τρίβουμε στο δεύτερο σημείο λέγοντας όλη την φράση. Παρόλο που μέχρι τώρα ένιωθα, και λέμε το συνέστημα, σχετικά με, λέμε το ερέθισμα, τώρα επιλέγω να θυμάμαι και πείτε την φράση σας ολόκληρη. 3 φορές. Παρόλο που μέχρι τώρα ένιωθα, πείτε το συνέστημα, σχετικά με, τώρα επιλέγω να θυμάμαι και πείτε τι επιλέγετε να θυμάστε. Εδώ λέμε όλη την φράση. Όλα αυτά που θέλουμε να θυμηθούμε. Το κάναμε 3 φορές. Okay. Τώρα δεν κάνουμε από την άλλη πλευρά, δεν χρειάζεται να πούμε θέλω να απελευθερωθώ, γιατί ήδη ενσωματώνεται στην προηγούμενη φράση, ότι έχω επιλέξει να το δω αλλιώς. Okay. Και τώρα θα κάνουμε τα χτυπήματα και σε κάθε σημείο θα φέρετε την σύντομη φράση. Πάνω μέρος του κεφαλιού, την σύντομη φράση. Την θετική. Πάμε λίγο πιο αργά τώρα για να μπορείτε να το θυμηθείτε. Φρύδια, η θετική φράση, η σύντομη θετική φράση. Κρόταφο, η σύντομη θετική φράση. Μάγουλα, εναλλάξ. Η σύντομη θετική φράση. Χείλη. Μασχάλες. Η αλήθεια. Κλίδα. Η σύντομη αλήθεια. Πλάι των χεριών. Πάνω μέρος του κεφαλιού, θυμηθείτε την αλήθεια και έχετε στο νου σας το ερέθισμα. Έχετε το ερέθισμα και την σύντομη φράση. Φρύδια, το ερέθισμα και την νέα αντίληψη. Κρόταφη. το ερέθισμα και η νέα αντίληψη. Χείλη. Συγγνώμη, μάγολο. Χείλη. Μασχάλες, φέρτε την φράση σας στο νου σας, την θετική. Κλίδα. Πλάι των χεριών. Μία φορά ακόμα. Πάνω μέρος του κεφαλιού. Φέρτε στο νου σας το ερέθισμα, αλλά και την σύντομη θετική φράση. Φρύδια, το ερέθισμα και η αλήθεια, η νέα αντίληψη. Κρόταφη, ερέθισμα και η νέα αντίληψη. Μάγουλα, χείλη, μασχάλες. Κλίδα. Πλάι των χεριών. Και τώρα θα κάνουμε εξισορρόπηση. Μάτια κάτω δεξιά, κάτω αριστερά, κύκλο με τα μάτια, κύκλο στην άλλη κατεύθυνση. 1, 2, 3, 4, 5. Και καθίστε ίσια τώρα. Κλείστε τα μάτια σας. Φέρτε στο νου σας το θέμα που επιλέξετε αρχικά και παρατηρήστε τι νιώθετε τώρα όταν το σκέφτεστε, τι νιώθετε και πόσο. Και αφού έχετε στο νου σας το ερέθισμα, αυτό που επιλέξετε, φέρτε τώρα στο νου σας την εναλλακτική αντίληψη, την αντίληψη που επιλέγετε, και αρχίστε να βιώσετε αυτή την νέα αντίληψη, ώστε έχετε συγχρόνως το ερέθισμα, αλλά και τη νέα αντίληψη που μεγαλώνει. Για να βοηθήσουμε με την εγκατάσταση της νέας αντίληψης, βάλτε το δεξί αστράγαλο απάνω στο αριστερό. Βάλτε το δεξί σας χέρι έξω, έξι, το αριστερό από κάτω, ενώστε τα δάκτυλα και τα χέρια είναι ίσια ή διπλωμένα, όπως προτιμάτε. Μείνετε εκεί και αρχίστε να κάνετε περισυλλογή επάνω σε αυτή τη νέα αντίληψη, σε αυτή την σκέψη που σας ανακουφίζει, που σας συντονίζει με την ηρεμία που υπάρχει μέσα σας. Σκεφτείτε αυτή τη νέα αντίληψη και αρχίστε να την βιώσετε όχι μόνο να είναι σκέψη, αλλά να είναι και βίωμα. Αφήστε το βίωμα να μεγαλώσει και να απλωθεί στο νου σας. Το βίωμα της νέας αντίληψης. Και βιώστε ότι είναι αλήθεια, ότι αυτή είναι η αλήθεια. Βιώστε αυτή την αλήθεια όλο και περισσότερο. Αλλάξτε την θέση των ποδιών, βάλτε το αριστερό από πάνω και το χέρι, το αριστερό χέρι από πάνω, ίσια ή διπλωμένα. Και φέρτε στο νου σας το ερέθισμα που επιλέξετε αρχικά και οραματιστείτε και βιώστε ότι τώρα, σε σχέση με το ερέθισμα αυτό, βιώνεται αυτή τη νέα αντίληψη. Ότι είστε ικανοί να βιώσετε τώρα αυτή τη νέα αντίληψη σε σχέση με αυτό το ερέθισμα. Και όλο το σώμα σας και ο νου σας βιώνει τώρα αυτή τη νέα ενεργειακή κατάσταση σε σχέση με το ερέθισμα αυτό. Και τώρα έρχεται στο νου σας μια δεύτερη περίπτωση από την ζωή σας, κατάσταση. Και οραματιστείτε και βιώστε ότι βιώνετε και εκεί, σε αυτή την άλλη κατάσταση. Βιώνετε αυτή τη νέα αντίληψη. Και απολαύστε αυτή τη νέα αντίληψη. Βιώστε την. Και μία τρίτη κατάσταση στην ζωή σας και βιώνετε αυτή τη νέα αντίληψη. Ένα τρίτο ερέθισμα και ότι είστε συντονισμένοι με αυτή την αλήθεια που επιλέξετε. Και βιώνετε αυτή την αλήθεια που επιλέξετε. Τώρα φέρτε τα δάκτυλα σας μαζί, σαν ένα τρίγωνο και νιώστε ότι τώρα γράφεται η βαθιά μέσα σας, ριζώνεται, εδραιώνεται μέσα σας αυτή η νέα αντίληψη, αυτή η αλήθεια που επιλέξετε. Και μπορείτε να χαλαρώσετε, να ραβώσουμε την πόρτα. Οκ, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θέλω απλώς να σας πω ότι σήμερα, εκτός από την εισαγωγή, εφαρμόσαμε 4 τεχνικές. Το πρώτο είναι το EFT. Το δεύτερο ήταν η εναλλακτική αντίληψη. Είναι μια τεχνική αυτή. Να μπορώ να γράφω εναλλακτικές αντιλήψεις για ένα θέμα και θα ασχοληθούμε περισσότερο μια άλλη μέρα με αυτό. Το τρίτο ήταν το EFT με επιλογές που κάναμε και το τέταρτο ήταν αυτή η άσκηση που την ονομάζουμε την εξισορρόπηση των εμισφαίριων του εγκεφάλου. Κάντε ησυχή λίγο ακόμα, γιατί εδραιώνεται πιο βαθιά μέσα μας αυτή η νέα αντίληψη. Αν περάσετε έστω και 5 δευτερόλεπτα, και νομίζω πιθανόν περάσετε περισσότερη ώρα, μπορώντας να νιώθετε διαφορετικά, έστω και θεωρητικά, αυτή τη στιγμή, αυτό αλλάζει τον προγραμματισμό σας. Αλλάζει η λειτουργία του υποθάλαμος, αλλάζουν οι συνάψεις, αλλάζει η ενεργειακή σας κατάσταση. Δεν σας λέω ότι αύριο δεν θα ταράζεστε, αλλά αν αυτό γίνεται καθημερινά ή 3 φορές την εβδομάδα, δεν μπορεί να μην έχετε αποτελέσματα. Το μόνο τρόπο να μην έχετε αποτελέσματα είναι να μην το κάνετε ή να έχετε μια πολύ έντονη αντιστροφή προς το να είστε καλά. Και αυτό θα το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά, την ψυχολογική αντιστροφή. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Αν δεν έχουμε τα στοιχεία σας, προτείνω να μας αφήσετε τα στοιχεία σας.